Κύριε Στεφανάκη, καλησπέρα σας από την Κρήτη, από το Ηράκλειο, εν ώψη της καθόδου σας στο νησί για την παρουσίαση του νέου βιβλίου σας, Άρια, ο κόσμος από την αρχή. Ολοκληρώνεται μια σπουδαία ιστορική τριλογία που πλέκεται με μυθιστορηματικό τρόπο και θέλω να ξεκινήσουμε καταρχήν από το περιεχόμενο. Ομολογώ ότι δεν έχω καταφέρει ακόμα να το διαβάσω. Με έχει γοητεύσει το φιλμ νουάρ αλλά και οι μέρες Αλεξανδρίας. Και διαβάζω διθυραμβικές κριτικές και για το τρίτο βιβλίο της τριλογίας. Ευχαριστώ πολύ καταρχάς για τη φιλοξενία. Κοιτάξτε, με την Άρια, όπως ακριβώς είπατε, επιχειρώ να ολοκληρώσω ένα αφιέρωμα στον κοσμοπολιτισμό. Είναι το τρίτο μέρος μιας άτυπης τριλογίας. Τρία βιβλία ξεχωριστά, με ξεχωριστούς πρωταγωνιστές, διαφορετικούς κόσμους, που όμως το αόρατο νήμα όλου αυτού του φαινομένου είναι ο κοσμοπολιτισμός. Ο κοσμοπολιτισμός, όπως τον ξέρουμε, κυρίως στη Μεσόγειο, αλλά και στις βορειοευρωπαϊκές μητροπόλεις. Ναι, θέλω λίγο να αναφερθούμε, για να κάνουμε και τις συγκρίσεις. Το πρώτο και το δεύτερο βιβλίο, «Οι μέρες Αλεξανδρίας» και το «Film Noir», ιστορικά πλεκόταν μέχρι και πριν το ξέσπασμα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Θα έλεγα ότι το Film Noir, ναι, φτάνει ως εκεί. Οι μέρες Αλεξάνδρειας φτάνουν, να σας θυμίσω, μέχρι τις ναζιστικές εθνικοποίησεις. Ακριβώς. Το 61. Τις εκτεταμένες ναζιστικές εθνικοποίησεις. Τώρα, με την Άρια, θα έλεγα ότι ο μυθιστορηματικός μύθος ξετυλίγεται, συγγνώμη, από τις μνήμες του πρωταγωνιστή, μνήμες που αφορούν τη Σμύρνη, μια Σμύρνη όμως όχι όπως την γνωρίσαμε μετά την καταστροφή, αλλά μια Σμύρνη που είναι προφιέρεια του κοσμοπολιτισμού στη Μεσόγειο, που είναι κοσμόπολης, που είναι... Και αυτές οι μνήμες που φέρνει ο πρωταγωνιστής, όντας γόνος μεγαλοαστικής οικογένειας από την πόλη αυτή, θα έλεγα ότι ξετυλίγουν το κουβάρι του κοσμοπολιτισμού σε μια στιγμή πολύ κρίσιμη για τον ελλαδικό χώρο, το 39, όταν πια ο πόλεμος είναι πρωτομπυλών, σχεδόν έχει ξεσπάσει ήδη στην Ευρώπη και έρχεται με πολύ γοργά βήματα προς τη χώρα μας. Ο πρωταγωνιστής, να σας θυμίσω, είναι ένας Έλληνας διπλωμάτης, νεαρός Έλληνας διπλωμάτης, ο οποίος πρέπει σε μια περίεργη ιστορία. Υπάρχει ένας αρχαιολόγος Βρετανός, ο οποίος αγνοείται στη χώρα μας και βοηθά, εκτός των άλλων, εκτός των δικών του καθηκόντων, βοηθά στην ανέβρεση αυτού του ανθρώπου. Κατά κάποιο τρόπο ο αγνοούμενος θα έργα στοιχειώνει τη ζωή του για τα επόμενα χρόνια. Μέσω του αγνοούμενου έρχεται σε επαφή με την Βρετανική αρχαιολογική κοινότητα, γνωρίζει τον έρωτα της ζωής του, μια αγρογαλίδα αρχαιολόγο, και θα έλεγα ότι οι δυο τους φεύγουν αμέσως μετά την Γερμανική εισβολή, κατεβαίνουν στην Αίγυπτο και ζουν σε αυτό το περίεργο, σε αυτό που λέμε θερμοτική πιο ειρήνης, όπως ήταν το Κάιρο της εποχής εκείνης, ζουν τις παράξενες ζυμώσεις, αυτό το νοσηρό κλίμα που θα οδηγήσει στη συνέχεια στον εμφύλιο, στο δικό μας. Επιστρέφει και σε αυτό το βιβλίο η αγαπημένη σας πόλη, η Αλεξάνδρεια. Υπάρχει, ναι, μόνο που θα έλεγα ότι δεν είναι πια προορισμός η Αλεξάνδρεια σε αυτό το βιβλίο. Έχει κάποιες φευγαλαίες αντανακλάσεις. Εδώ θα έλεγα ότι κυριαρχεί το Κάιρο. Κυριαρχεί το Κάιρο όσον αφορά την Αιγυπτιακή πλευρά, όσον αφορά την ελληνική πλευρά του μυθιστορήματος, κυριαρχεί η Αθήνα. Σίγουρα το έχω δηλώσει άλλωστε πια ότι θέλω στα επόμενα βιβλία μου, να μ' αξιώσει ο Θεός, να μπορέσω να γράψω αυτά που θέλω, θα προσπαθήσω πραγματικά να οικοδομήσω. Φαντάζομαι ότι την ίδια στιγμή υπάρχουν πολλοί και συνάδελφοι αλλά και καλλιτέχνες γενικότερα στον ευρύτερο χώρο των τεχνών και των γραμμάτων που βασίζουν το ίδιο πράγμα. Γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η Αθήνα έχει ανάγκη από ένα μητροπολιτικό μύθο πια. Είναι, ξέρετε, αυτό λέγαμε πρόσφατα, ότι είναι η μόνη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που είναι τόσο μισητή από τους κατοίκους της χώρας.
Δηλαδή, καμία άλλη πρωτεύουσα στον κόσμο, δηλαδή, τουλάχιστον στην Ευρώπη, δεν είναι τόσο αντιπαθής, τόσο μισθή από τους κατοίκους της ίδιας της χώρας. Η Αθήνα για μας που ζούμε εδώ είναι αυτό που προσάπτουμε όλα αυτά που δεν μπορούμε να κάνουμε και θεωρούμε ότι φταίει εκείνη, και όσοι ζουν εκτός Αθηνών θεωρούν ότι η Αθήνα είναι αυτή η οποία τους κλέβει πράγματα που δικαιούνται. Στην πραγματικότητα η Αθήνα είναι μια Μητρόπολη πια, τώρα οικοδομείται, πραγματικά τώρα γεννιέται ο μύθος της μέσα από όλα αυτά, όλες αυτές τις αδειξότητες και τις αντιθέσεις που δημιουργούνται, και θα έλεγα ότι κανείς πρέπει να την πάρει από την αρχή, αν όχι από τη στιγμή που γίνεται πρωτεύουσα, αλλά τουλάχιστον από τη μεσοπολεμική Αθήνα πρέπει να ξαναβρούμε από εκεί πώς αυτή η πόλη που λέμε ότι ήταν πραγματικότητα ένα χωριό, πώς αυτή η πόλη, εν πάση περιπτώσει, γίνεται σιγά σιγά Μητρόπολη, διεκδικεί έναν μητροπολιτικό μύθο για λογαριασμό της. Άρια, ο κόσμος από την αρχή, το Άρια από πού πηγάζει, πέστε μου. Ναι, το Άρια είναι, ξέρετε, υπάρχει το πιο κοντινό χωριό στο Ναύπλιο αυτή τη στιγμή, λέγεται Άρια, ονομάζεται Άρια. Είναι μια, αντιστοιχεί σε μια αρχαία μικυναϊκή πόλη. Δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο σημαντική ήταν εκείνη την εποχή. Εικάζουμε ότι η σημασία της ήταν μέτρια για την μικυναϊκή εποχή, από ό,τι μου έχουν πει αρχαιολόγοι τουλάχιστον. Και είναι, είναι τουλάχιστον στο βιβλίο μια επινοημένη κωδική ονομασία, μάλλον μια κωδική ονομασία για μια επινοημένη αποστολή, μυστική αποστολή στα χρόνια της κατοχής που οργανώνουν οι Εγγλέζοι για την προστασία των ελληνικών αρχαιοτήτων. Η εφημερίδα Εστία, πολύ αυστηρή στα αφιερώματα που κάνει σε βιβλία, σε βιβλιοκριτικές, αναφέρει ότι πολύ καιρό είχαμε να επανέλθουμε για την αξιολόγηση ενός βιβλίου σε πρόσφατο δημοσίευμά της, και κάνει ένα αφιέρωμα στο δικό σας βιβλίο, και μάλιστα τονίζει ότι ο Δημήτρης Στεφανάκης έχει το χάρισμα, αν θυμάμαι καλά έτσι το λέει, να αφήνει το προσωπικό του αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία. Αυτό νομίζω σε συνάρτηση με την βράβευσή σας, με το Γαλλικό Βραβείο Μεσογειακής Λογοτεχνίας αλλά και το Διεθνές Βραβείο Καβάφη, σας δικαιώνει ένα παραπάνω. Ναι, θα σας πω το εξής τώρα. Κοιτάξτε, η λογοτεχνία είναι πολύ... Το λέω αυτό, γράφονται πάρα πολλά βιβλία παρά την κρίση. Συνεχίζομαι ως Ελλήνες να είμαστε πολυγραφότατοι. Είμαστε πολυγραφότατοι, ναι. Τι μένει από όλα αυτά, την παραγωγή, τι μένει. Το πρόβλημα με την ελληνική λογοτεχνία είναι ότι όπως όλα τα άλλα, όπως όλοι οι άλλοι τομείς της ελληνικής... Είναι πειθωρικό και αυτό. ...της ελληνικής πραγματικότητας, έχει τα προβλήματά της. Τώρα γι' αυτό φταίνε διάφορα πράγματα. Αν τα πιάσουμε τώρα, δηλαδή φταίει παραδείγματος χάρη, φταίνε τα στερεότυπα που έχουν δημιουργηθεί, τα θεματικά στερεότυπα που έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια και που, στα οποία επανέρχονται ξανά και ξανά οι συγγραφείς προκειμένου να κρατήσουν, αν θέλετε, την πελατεία τους εντός εισαγωγικών. Φταίνε οι ίδιοι συγγραφείς που ανέπτυξαν μια πολύ εσωστρεφή λογοτεχνία τα τελευταία χρόνια, που θα έλεγα ότι παρακολουθεί απλώς και την γενικότερη εσωστρέφεια της ελληνικής κοινωνίας. Θέλω να πιστεύω, ακόμα και αν δεν το έχω καταφέρει, ότι είμαι από αυτούς που θέλουν να ανοίξουν ένα παράθυρο στην Ευρώπη, ένα παράθυρο στον κόσμο για την ελληνική λογοτεχνία και για τον εαυτό τους βέβαια πρωτίστως, αλλά και για την ελληνική λογοτεχνία, την ελληνική λογοτεχνία. Έχω την αίσθηση ότι μπορούμε να πάρουμε τον κόσμο από την αρχή, όπως λέει και το μυθιστόρημα, ο υπότιτλος του μυθιστόρηματος. Έχει τη σημασία του δηλαδή, και έχει τη σημασία του και για την ίδια τη λογοτεχνία. Πρέπει δηλαδή να ξεκινήσουμε μάλλον από την αρχή κάποια πράγματα. Θα σας έλεγα ότι για μένα ήταν πολύ σημαντική αυτή η πορεία στο εξωτερικό, οι διακρίσεις, αλλά ταυτόχρονα αντιλαμβάνομαι ότι εκείνο που έχει πάντα σημασία είναι το έργο.
ξέρετε, πολλές φορές μπορεί αργότερα να, δεν το πιστεύω, αλλά και, δεν θα, και το απεύχομαι κιόλας, μπορεί να αποδειχθεί ότι όλα αυτά ήταν ένα παιχνίδι marketing, ότι κάποια στιγμή θαμπόθηκαν από αυτό που έγραφα, χωρίς το υπερτίμησαν και το βράτουσαν. Και συμβαίνει πάρα πολύ συχνά αυτό το πράγμα. Και δεν συμβαίνει βέβαια ίσως στο εξωτερικό για έναν Έλληνα, εντός των τυχών όμως συμβαίνει πολύ συχνά. Και είναι λογικό, ζούμε σε μια εποχή marketing, υπάρχει το λογοτεχνικό marketing, το εγχώριο και το διεθνές που ηγεμονεύει. Είναι πολύ λογικό κάποια στιγμή κάποιοι άνθρωποι να υπερτιμούνται. Στην συνέχεια ο χρόνος ξεβράζει ό,τι δεν αξίζει και εν πάση περιπτώσει προχωράμε. Αυτό που ήθελα να καταλήξω για να μην μακρηγορήσω άλλο είναι ότι όλες αυτές οι διακρίσεις, μια ευτυχής πορεία στο εξωτερικό, αυτό που μου έδωσαν καταρχάς ήταν, ξέρετε, η γενναιοδορία απέναντι σε αυτό που βλέπω, που μερικές φορές με καταθλίβει. Δηλαδή σε αυτή την ανάγκη να δημιουργήσουμε μια μυθολογία ονομάτων περισσότερο και λιγότερο μια σειρά από σημαντικά έργα και σημαντικούς συγγραφείς. Ζήσαμε την εποχή της φούστας και αν μη τι άλλο αυτό πέρασε και στη λογοτεχνία. Θέλω να πιστεύω ότι δεν ανήκω σε αυτή την εποχή. Άλλωστε και εγώ αναδύθηκα μέσα στην κρίση, μέσα σε μια στιγμή που νομίζω ότι όλα κατέρεαν ή φαινόταν ότι έχουν πάρει μια καθοδική πορεία. Και πιστέψτε με, για μένα ήταν μια ηθική ικανοποίηση πάνω απ' όλα. Αλλά σας λέω, εκείνο που κυρίως πρέπει να τονίσω είναι ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία απέκτησα μια γενναιοδορία απέναντι στους άλλους, απέναντι σε αυτό που πολλές φορές με στενοχωρεί. Σκέφτομαι δηλαδή ότι εντάξει, υπάρχουν πράγματα πια που τα έχω κατακτήσει και δεν χρειάζεται να ανησυχώ. Και εκείνη, η μόνη μου ανησυχία πια είναι πώς θα επιβεβαιώσω στη συνέχεια και πώς θα πάω ακόμα καλύτερα και πώς θα γράψω ακόμα καλύτερα πράγματα ή τουλάχιστον δεν θα κάνω έκπτωση σε αυτό που κάνω ήδη και πώς δεν θα επαναλαμβάνομαι. Ξέρετε, όλα αυτά που πρέπει να μας απασχολούν, γιατί αν δεν μας απασχολούν αυτά τα πράγματα, νομίζω φτάνεις σε ένα σημείο που λες, εντάξει, εδώ άγγιξα την κορυφή μου, δεν έχω τίποτα άλλο να δώσω, και παίρνεις πια τον κατήφορο της παράκτησης. Θα βρισκόσαστε στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 29 του μήνα, ημέρα Τετάρτη. Θα παρουσιάσετε το βιβλίο σας. Έχετε ρίζες στην Κρήτη? Έχω ρίζες στην Κρήτη, ναι. Έχω ρίζες στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στο νομό Ηρακλείου, δηλαδή από εκεί κατάγει την οικογένειά μου, από την Άρβη. Και κάθε φορά που έρχομαι αισθάνομαι ότι βρίσκομαι στην πατρίδα. Και δεν το λέω ως σχήμα λόγου, δεν έχω ζήσει στην Κρήτη από την αλήθεια χρόνια, δεν έχω ζήσει μόνιμα δηλαδή στην Κρήτη. Αλλά ξέρετε, είναι όλα αυτά που έζησα δίπλα στον πατέρα μου, δίπλα στους συγγενείς μου, δίπλα. Και η Κρήτη κακά τα ψέματα, ένας πολύ γοητευτικός τόπος. Ένας λόγος παραπάνω, γιατί είναι ένας τόπος που έχει αποδείξει πολλές φορές ότι είναι ένα, θα το λέγαμε, ένα, και αυτό πάντα έτσι με, ήταν ένα κίνητρο λογοτεχνικό για μένα. Η Κρήτη είναι ένα, αυτό που λέμε εντός εισαγωγικών, ένα νησί των γενναίων που έχει αποδείξει πολλές ιστορικές στιγμές ότι αξίζει αυτόν τον τίτλο. Και αισθάνομαι περήφανος που κατάγομαι από την Κρήτη. Είναι ένας λόγος δηλαδή για να πει κανείς ότι εντάξει, έχω καλή, ευγενή καταγωγή. Εν κατακλείδη αυτής της σύντομης συνέντευξης, να πούμε και δύο λόγια για τον εκδότη σας, τον κύριο Ψυχογιό, της εκδόσης Ψυχογιός. Ναι, βεβαίως. Που στηρίζει το ποιοτικό βιβλίο. Στηρίζει το ποιοτικό βιβλίο. Θα σας έλεγα ότι για μένα προσωπικά, για να μην κάνω έτσι, για να μην πω γενικολογίες, η συνεργασία με τον Ψυχογιό ήταν πραγματικά πολύ ευτυχή συγκυρία. Αποδείχθηκε δηλαδή ότι ήταν αυτό που μου έλειπε ίσως. Και πράγματι από τη στιγμή που συνεργαστήκαμε όλα βαίνουν καλώς. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν άλλοι καλοί εκδοτικοί εκεί στην Ελλάδα, για να μην αδικήσουμε άλλους, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι ένας εκδότης που πραγματικά μπορεί να προωθήσει σωστά και συστηματικά το έργο ενός συγγραφέα στον οποίο πιστεύει.